Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε μία ανακοίνωση και έκανε και μία πρόταση που φαντάζομαι ότι την θεώρησε ευφιέστατη. Πρότεινε εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ, αυτό το σημείο θα αποδομήσω. Ερώτημα πρώτο. Η πρόταση έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η ιδέα ή η πρόταση, αν θέλετε, ήταν προφανής. Ρωτώ λοιπόν, γιατί αυτή η καθυστέρηση? Οι απαντήσεις είναι προφανείς, νομίζω, παρόλα αυτά θα τις πω. Πρώτα απ' όλα, έχουμε επίδειξη πυγμής, επίδειξη ισχύως. Ως προς τους πολίτες, το κράτος δεν υποχωρεί ή τουλάχιστον δεν υποχωρεί γρήγορα. Έχουμε επίδειξη πυγμής και ισχύως προς τους ομοειδεάτες, τους αναρχικούς και τους φύλαπρος κείμενους. Έχουμε επίδειξη ισχύως, φυσικά, προς τους απεργούς. Είμαστε στο πεδίο της συμβολικής πολιτικής, στο πεδίο των παιχνιδιών εξουσίας, εις βάρος κάποιων πολιτών. Η καθυστέρηση πέρα από επίδειξη ισχύως σήμαινε και άλλα πράγματα. Περίμενε ο κύριος Αθανασίου να μετρήσει το ρεύμα συμπάθειας, το ρεύμα αλληλεγγύης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν το ρεύμα αλληλεγγύης άρχισε να ξαπλώνεται παντού στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν οι απεργοί πείνας έτυχαν υπερκομματικής στήριξης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν άρχισαν να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους χώροι μη πολιτικοί, όπως ήταν οι γιατροί από τον Γιάννης Γεννηματάς ή ορισμένοι ηθοποιοί από μία εκπομπή. Περίμενε ο κύριος Υπουργός και να αξιολογήσει τα επιχειρήματα των αλληλέγγυων. Τι ακριβώς επικαλούνται οι απεργοί, τι ακριβώς επικαλούνται οι αλληλέγγυοι, και μετά έβγαλε την ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Όσο χρόνο περίμενε ο κύριος Υπουργός, εν συνειδήσει διακινδύνευε την υγεία του Νίκου Ρωμανού και των άλλων απεργών. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έδειξε μέσα από την καθυστέρηση είναι ότι απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία ως αγαθό. Την απαξιώνει διότι θεωρεί υπέρτερα τα όποια πολιτικά παιχνίδια εξουσίας και άλλα εφαίνονται σημαντικά στα δικά του μάτια. Παρόλα αυτά, μέσα από αυτή την απαξίωση προτείνει μία συνενετική λύση. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αυτό δεν ζητάει να μορφωθεί, δεν ζητάει ο απεργός. Θα μορφωθεί εξ αποστάσεως. Η λύση που προτείνει ο κύριος Υπουργός είναι κατ' επίφαση σύνομη. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε νομικότερα τύπη. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα της παιδείας την οποία προβάλλει ο κύριος Υπουργός είναι μια συρρυκνωμένη ιδέα παιδείας. Η παιδεία και η μόρφωση δεν είναι το στεγνό περιεχόμενο των όποιων βιβλίων διαβάζει κάποιος. Είναι πολύ ευρύτερη. Συνεπάγεται μια ένταξη αυτού του οποίου θέλει να μορφωθεί σε ένα πλαίσιο ζωής. Δεν είναι νεκρό πράγμα η παιδεία, την απομονώσεις και αν τη δίνεις σε κονσερβοκούτια, πάρε μια κονσέρβα σήμερα, 5 σελίδες και 5 σελίδες αύριο. Αυτό δεν λέγεται παιδεία. Ο κύριος Υπουργός αγνοεί τι σημαίνει πραγματικά παιδεία. Ο κύριος Υπουργός φαίνεται να αγνοεί επίσης τον πραγματικό λόγο ύπαρξης των αδειών στους κρατούμενους, είτε είναι εκπαιδευτικές είτε άλλες. Οι κρατούμενοι δικαιούνται διάφορες κατηγορίες αδειών. Στην πραγματικότητα, όποιος γνωρίζει το σοφρονιστικό σύστημα και βέβαια γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, οι άδειες αυτές έναν λόγο ύπαρξης έχουν πέρα από το εκάστοτε περιεχόμενό τους. Να μην αποκοπούν οι κρατούμενοι από την κοινωνία. Να μην γίνουν αγρίμια, να σας το πω αλλιώς. Να μην διαρριχθεί ο δεσμός τους με την κοινωνία, διότι απότερος σκοπός είναι η κοινωνική τους επανένταξη. Εάν χάσουν την κοινωνικοποίηση την οποία θα πρόσφερε σε έναν κρατούμενο η εκπαιδευτική άδεια στον χώρο της εκπαίδευσης, ο κρατούμενος, όσο ισχυρή προσωπικότητα και να έχει, γίνεται αγρίμη. Δεν μπορεί να επανεταχθεί. Ό,τι και να λέμε. Αυτό ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει προτείνοντας αυτό που προτείνει. Επομένως, δεδομένου ότι απευθύνεται σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ισόβια, σας υπενθυμίζω, πρόσχειρη κάθεξη. Μπορούμε να
πιστούμε ότι σε λίγα χρόνια, δεν μιλάω για τις υπόλοιπες υποθέσεις τις οποίες είναι υπόδικος, μιλάμε για αυτή την υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί και για την οποία είναι φυλακή αυτή τη στιγμή, με αυτό το δεδομένο μιλάμε, σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι ελεύθερος. Τι άτομο μας ετοιμάζει ο κύριος Υπουργός για να επανέλθει στην κοινωνία ελεύθερο? Ένα άτομο πλήρως αποκομμένο από την κοινωνία? Έστω. Αυτό μας λέει ο κύριος Υπουργός. Επομένως, στην αρχική απαξίωση που υποτείνει την καθυστέρηση της πρότασης της συνεργητικής, έρχεται και προστίθεται η επιθυμία, υπόρρητη βέβαια, της απόλυτης διαγραφής, της εκμυδένισης του ανθρώπου, της απόλυτης αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή ως τέτοια. Αυτό υποκρύπτει η πρόταση του κύριου Υπουργού.